Είμαστε στο πανέμορφο Γαλαξίδι και πάμε να δούμε πώς μαγειρεύουν εδώ τις νοστιμιές τους. Θα σουβλήσουμε αρνί. Αρνί όπως το φτιάχνουν στη Ρούμελη, θα μάθουμε όλα τα μυστικά για το άναμα της φωτιάς, για την προετοιμασία, πώς να διαλέξω το σωστό αρνί, όλα τα μυστικά για να γίνει τέλειο όπως το κάνουν εδώ στη Ρούμελη οι φίλοι μου που είναι μάστορες και κάνουν τα ωραιότερα ψητά αρνιά. Γενικά όταν ανάβουμε φωτιά, η θερμότητα πάντα πηγαίνει προς τα πάνω. Για το λόγο αυτό βάζουμε αυτό το χωνί ή μπορείτε να βάλετε μια κονσέρβα που είναι ανοιγμένη από πάνω και από κάτω, πάνω στα καρβουνά σας και έτσι είναι σαν να λειτουργεί φυσικό σεσουάρ. Μπαίνει από κάτω ο αέρας και φουντώνει τα κάρβουνα. Είναι ωραίο κόλπο για να ανάβετε εύκολα τη φωτιά σας. Φτιάχνοντας τη φωτιά, βάζουμε σε δύο σημεία τα κάρβουνα, στις πλάτες και στα μπούτια. Δεν βάζουμε ποτέ από κάτω τη φωτιά στην αρχή και δεν βάζουμε και στην κοιλιά. Τα δύο σημεία λοιπόν να έχει η στίβα με τα κάρβουνα στις πλάτες και στα μπούτια. Καθαρίζουμε πολύ καλά τη σούβλα μας και θα την περάσουμε με λάδι. Εδώ δεν κάνουν με μεταλλικούς σφιχτήρες, θα σφίξουν το αρνί παραδοσιακά όπως το κάνουν με ξύλα. Τι ξύλα βάζουμε Γιώργο? Μπορεί να βάλουμε από πουρνάρι, από ελιά, από μυδγαλιά και από κέθρο το οποίο δίνει αρώματα. Έχει άρωμα. Παραδοσιακά το Πάσχα σουβλίζουμε αρνί και κατσικάκι. Ξεχωρίζουμε το αρνί με το κατσικάκι με πολύ λίγες διαφορές, όπως μου τα έχουν μάθει εδώ οι φίλοι μου στο Γαλαξίδι. Το κατσικάκι πάντα αφήνουν πάνω την ουρά του και εδώ στα μπούτια είναι λίγο πιο σκούρο το κρέας του. Καμιά φορά βλέπεις και μια μικρή διαφορά στο κεφάλι. Είναι και τα δύο το ίδιο νόστιμα και άλλοι προτιμούν το αρνί, Γιώργο, επειδή έχει πιο πολύ λίπος και είναι πιο τρυφερό. Και το κατσίκι επειδή δεν έχει τόσο λίπος και χολεστερίνη γιατί είναι στεγνό. 25 χρόνια μαθήματα μου κάνουν να μάθω πώς ψήνουν τα αρνιά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια και πολλά, γεια σου Γιώργο μου. Λοιπόν, θα φτιάξουμε το πιο ωραίο σουβλιστό αρνί, όπως γίνεται εδώ στη Ρούμελη και όπως μου το έχει μάθει ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Δερβένης, και όπως μου το έχουν μάθει όλοι μου οι φίλοι εδώ. Γιατί το ψητό αρνί εδώ στη Ρούμελη δεν είναι μόνο πασχαλινή παράδοση. Κάθε Κυριακή σουβλίζουν αρνιά. Στους γάμους σουβλίζουν αρνιά. Έτσι με μάθατε τόσα χρόνια. Είναι το βασικό μενού στο γάμο, στη Ρούμελη, να είναι αρνί. Βέβαια, γάμος, βάφτιση, αρνί έχουμε. Να πούμε ότι ο Γιώργος ο Δερβένης, ο φίλος μου, έχει σουβλήσει, τον έχω πετύχει με 27 αρνιά ταυτόχρονα και 12 κοκορέτσια. Λέει ο άνθρωπος είναι expert, είναι ο κορυφαίος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, Γιώργο. Πρώτα αφαιρούμε τα νεφρά από το αρνί, διότι δεν θέλουμε την μυρουδιά του νεφρού. Έχει μια περίεργη μυρουδιά το νεφρό. Μια περίεργη μυρουδιά. Τα βγάζουμε, βγαίνουν πολύ εύκολα. Μετά πρέπει να τρυπήσουμε τα σημεία που θα ρίξουμε το αλατοπίπερο. Θα το αλατοπιπερίσουμε. Πάντα τα αρνιά. Στα δύο μπούτια. Εδώ, στο κέντρο. Τα τρυπάμε σταυρωτά. Αλλιώς δεν πιάνει μέσα, δεν πιάνει βάζουμε την άρνη. Βάζουμε το δάχτυλό μας να ανοίξει τρύπα. Αυτές είναι οι δύο τρύπες στα μπούτια που θα αλατοπιπερίσουμε και δύο τρύπες στις πλάτες. Εδώ, στην πλάτη. Είναι τα σημεία του αρνιού που δεν πιάνει καλά το αλάτι. Όσο και να αλατίζεις απ' έξω, όσο και να βάλεις μέσα, εδώ δεν το πιάνει ποτέ. Εδώ θα ρίξουμε και μέσα στην κοιλιά αλάτι, αλλά εδώ γυρίζοντας το αρνί, το πάει σε όλο το κρέας. Φεύγει. Την αρμύρα του αλατιού και το πιπέρι. Γιατί γυρίζει και δεν στάζει κάτω. Όσο πιπέρι, τόσο αλάτι μου έχεις μάθει. Και βάζουν μπόλικο αλατοπίπερο, να το θυμάστε αυτό. Όσο πιπέρι, τόσο αλάτι. Το αρνί, επειδή έχει λίπος και στάζει στο ψήσιμο, το αλάτι χάνεται, φεύγει. Για να βγει νόστιμο το αρνάκι στο τέλος, θέλει μπόλικο αλάτι από την αρχή. Αλατοπίπερο δηλαδή μπόλικο από την αρχή. Παίρνουμε το χέρι μας και ρίχνουμε μέσα στις τρύπες που έχουμε ανοίξει. Κοιτάξτε πόσο βάζει. Βάζει μπόλικο, παιδιά. Βάζει μπόλικο και το σπρώχνει μέσα με το δάχτυλο. Γιατί από εκεί διαχέεται στο κεντρικό σημείο, σε αυτά τα χοντρά σημεία εδώ μέσα που δεν μπαίνει το αλάτι. Είναι μάστορας ο άνθρωπος.
Και το κάνει κάθε τόσο, δεν το κάνει μία φορά το χρόνο. Για να ρίξουμε στην κοιλιά, παίρνουμε πάλι με το χέρι μας και το πετάμε προς τις... Αφού μου βγήκε από εδώ. Και μία στο κάτω. Και το τελευταίο σημείο που αλατίζουμε είναι εδώ στο λαιμό. Και είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο το αρνί μας για σούφλισμα. Γενικά στο αρνί, να προτιμάτε κι εσείς τα θηλυκά αρνιά. Είναι πιο ήπια η γεύση τους και είναι πολύ πιο νόστιμα. Τα λέω καλά, Μάστορα. Θα μας κυνηγάνε οι χαζάπηδες, μου λέει. Μην το λες αυτό, θα μας κυνηγάνε οι χαζάπηδες. Η μυρουδιά αυτή του αρσενικού, αλλά αυτή την εποχή και τα αρσενικά αρνιά είναι γευστικά. Την άνοιξη είναι πολύ γευστικά. Ναι, αργότερα έχουν τη μυρουδιά το καλοκαίρι που γίνονται πλέον ζυγούρια. Εκεί βαραίνει η μυρωδιά, ε! Γι' αυτό δεν τρώμε όμως το κατά καλό καιρό αρνιά. Το βάρος του πρέπει να είναι γύρω στα 10-14. Το πιο προσιτό βάρος για το ψήσιμο είναι τα 12 με 13 κιλά. Γύρω στα 12 με 13 κιλά. Όσο μεγαλύτερο είναι και παχύ, θέλει περισσότερο προσοχή στο ψήσιμο και διαδικασία ψησίματος αργή για περισσότερες ώρες. Το βάρος αυτό, το 12 με 15 κιλά, είναι το πιο εφικτό και γρήγορο ψήσιμο και πιο εύκολο στο ψήσιμο. Και πιο εύκολο στο ψήσιμό του. Να το γυρίσουμε λίγο μία από εδώ και να δείξουμε την πόλια που βάζετε πάνω. Ναι, βάζετε πάντα, πάνω την πόλια. Πάντα στο σφάξιμο, όταν είναι το αρνί ζεστό και τέτοιο. Βλέπετε αυτό που είναι σαν δαντελίτσα. Βάζουν την πόλια, η οποία κολλάει επάνω και μένει στεγνή. Αυτή το καλύπτει και του δίνει γεύση. Το λαδώνει, το λαδώνει, του δίνει λιπάκια. Εάν η μπόλια είναι κάπου ξεκολλημένη, τη ράβουμε με οδοντογλυφίδα. Αυτή τώρα είναι πάνω σαν να έχει γίνει δεύτερο δέρμα. Δεν φεύγει στο ψήσιμο, είναι μια χαρά από το Η μπόλια είναι αυτή η μεμβράνη, η δαντελωτή, που στην ουσία βρίσκεται μέσα στην κοιλιά του αρνιού και μέσα περικλεί όλα τα εντόστια. Είναι η σακουλίτσα, ας πούμε, για να καταλάβετε, που έχει μέσα όλα τα εντόστια. Και τη χρησιμοποιούμε και στα κοκορέτσια και στις γαρδούμπες και στις εφταλιές και παντού όπου μπαίνουν εντόστια και αρνάκια, βάζουμε και λίγη μπόλια γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμη. Και στο ψήσιμο αυτή λιώνει και υδατώνει, λαρδώνει το αρνί μας και δεν το στεγνώνει. Λοιπόν, μας έκανε και ωραία μέρα. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν. Σούφλα μας. Η σούβλα μας είναι έτοιμη, πλυμένη, καθαρισμένη. Περνάει την καθαρή σούβλα από πίσω προς τα εμπρός. Τα κάνει όλα μόνος του. Εδώ σουβλίζει 27 αρνιά τη φορά. Εδώ γυρίζουμε το κεφάλι να έρθει προς την τρύπα. Γυρίζουμε το κεφάλι κάτω για να μπει σωστά. Να σπρώξω. Τι θες να κάνω. Δεν χρειάζεται κανένας. Δεν χρειάζεται κανένας, ε. Γιατί θα κάνουμε την τεχνική. Οπ, να φύγω. Έτσι. Το χτυπάμε και πέρασε, τρύπες. Και περνάει ακριβώς στο κέντρο του αρνιού. Είναι διαμπερές, μπαίνει από πίσω και βγαίνει μπροστά. Εδώ λοιπόν είναι στη σούφλα που πρέπει να καρφωθεί η βάση εδώ που θα το κρατάει να μην γυρίζει η σούφλα σκέτη στο αρνί. Πρέπει να καρφωθεί στα μπούτια. Το πάμε έτσι και το καρφώνουμε. Τώρα είναι καρφωμένο. Και τώρα θα πρέπει να το δέσουμε. Το δέσιμο είναι βασικό και πρέπει να γίνει καλά, διότι αν στο ψήσιμο έχει αρχίσει να ψήνεται και είναι προς το τέλος, αρχίζει και γυρίζει μόνο του. Αρχίσει να μας πάει, να κουνιέται το αρνί πάνω στη σούφλα και να μας διαλυθεί και τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εάν δεν το έχουμε δέσει από την αρχή σωστά. Είναι βασικό δηλαδή να είναι δεμένο βέβαια. Και στερεωμένο σωστά πάνω στη σούφλα μας. Τα δεσίματα είναι στα πόδια, είναι στην πλάτη και είναι και στο λαιμό, στο σβέρκο. Δεν έχουμε σφιχτήρες, άλλοι το χρησιμοποιούν σφιχτήρες για το δέσιμο. Εμείς έχουμε μάθει και από την εξοχή που ψήνουν τους αγρούς, τις πρωτομαγιές και τέτοια. Μα είπαμε ότι εδώ το αρνί που λέμε εμείς πασχαλινό αρνί στη σούβλα, τι το έχουν κάθε Σαββατοκύριακο. Πάνε εκδρομή, θα ψήσουν και ένα αρνί. Ρουμελιώτες, παιδί μου, έχουν τα ήθη και τα έθιμά τους, έτσι είναι. Είναι μέσα στην παράδοση αυτό. Τα σφίγγει καλά τα ποδαράκια. Το κρατάω σταθερό. Το σφίγγει όσο καλύτερα μπορεί. Θέλουμε τώρα για το λαιμό. Βάζει διπλό σύρμα. Με διπλό σύρμα το κάνει. Το πέρασε, το κύκλωσε και το ξανακάνει γύρω-γύρω. Έτοιμο. Και τώρα έχουμε το πιο σοβαρό σημείο για να δεθεί και να μην μας γυρίζει. Πλάτη, είναι στην πλάτη. Ανοίγουμε. Δείτε τι κάνει, παιδιά. Δεν γυρίζουν ποτέ τα αρνιά του. 27 αρνιά γυρνάνε σε μεγάλη σούβλα. Και από την άλλη μεριά, αντίστοιχα στην ίδια ευθεία. Πιάνει μέτρο από εδώ και το βγάζει εκεί.
Τώρα από μέσα προς τα έξω θα βρούμε τις τρύπες. Το έχεις κάνει διαμπερές, από πάνω κάτω, να περαστεί μέσα, έτσι. Ναι. Διπλό σύρμα βάζει πάντα, βλέπετε τι κάνει. Βλέπουμε που είναι οι τρύπες. Και εδώ μία. Τρεις. Τρεις, έκανε τρεις τρύπες από πάνω, τρεις τρύπες από την αντίθετη πλευρά. Και τώρα μπαίνει από κάτω, από την άλλη πλευρά. Το πρώτο είναι έτοιμο, σε τρία σημεία, εδώ στην πλάτη. Ωραία, από τη μία, από την άλλη. Ωραία, το πέρασε από εδώ και το έβγαλε από την αντίστοιχη πλευρά απέναντι. Μέσα πλευρά, το ίδιο δύο εδώ και τώρα έχει και μία τρύπα εδώ. Εκεί που είναι τα παΐδια δηλαδή θέλει περισσότερη προσοχή. Να πούμε ότι εδώ στο Γαλαξίδι, εκτός από τα αρνιά σούβλας, έχουν και τα αρνιά να τα κάνουν στους φούρνους, στους ξυλόφουρνους ή στο φούρνο το κεντρικό. Στον Παπαλέξη, ναι. Δηλαδή είναι πολύ, θυμάμαι κάθε Πάσχα, εκεί κάτω γίνεται χαμός από αρνιά. Πολλά αρνιά. Βγαίνουν 50 αρνιά από το φούρνο μέσα. Από τις 12, από τις 8 το βράδυ ψήνουν πρώτα οι φούρνοι για την Ανάσταση. Μάλιστα, εσείς περνάτε και μια βόλτα από το φούρνο και βλέπετε ποιος έχει το καλύτερο αρνάκι. Περνάς και μείνει. Συμπάνε και παίρνε με ζεδάκι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι η πατέντα. Βάζει το ξύλο επάνω και πάνω στο ξύλο δένει. Είναι ο σφιχτήρας δηλαδή στην ουσία. Κάνει χειροποίητο το σφιχτήρα. Γι' αυτό βάζουμε μπόλικο σύρμα. Και διπλό κιόλας. Διπλό, ναι, για να μην κοπεί το σφίξιμο. Γιατί άμα βάζεις μόνο, όταν σφίγγει, στο τέλος κόβεται και διαλύεται. Και άμα να αρχίσει να σου διαλύεται πάνω στη σούβλα το αρνί, την έβαψες. Δεν ψήνεται. Τώρα πιάνουμε και θα το σφίξουμε πιο σφιχτά με την πένσα. Θα το φέρουμε γύρω-γύρω. Τώρα όσο το γυρίζουμε, αυτό τραβάει και σφίγγει. Ναι, το σφίγγει πολύ. Βάζει ζόρι μεγάλο. Σφίγγει. Είναι έτοιμο. Σουλήσαμε, αυτό ήτανε. Θα ράψουμε και την κοιλιά. Το αρνί στη σούβλα, στη ρούμελη, έχει μόνο το αρνί, αλάτι και πιπέρι. Τίποτα άλλο. Μα τίποτα άλλο. Και βγαίνει ζουμερό, με τραγανή πετσούλα, φανταστικό. Σε μερικές περιοχές βάζουν λάδια, ρίγανες. Δεν βάζετε τίποτα απολύτως. Τίποτα και το αρνί δεν πλένεται. Δεν βρέχεται, δεν πλένεται. Δεν πρέπει να βραχεί. Και όταν θα το βάλουμε στη φωτιά, πρέπει το αρνί να έχει βγει πολύ πιο νωρίς, να έχει φυσική θερμοκρασία. Να έχει θερμοκρασία δωματίου. Να μην είναι κρύο. Γιατί αν είναι κρύο από ψυγείο και το βάλουμε κατευθείαν στη φωτιά, μέσα στα κόκαλα θα κρατάει κόκκινο. Δεν ψήνεται σωστά. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν από δέσιμο. Μέσα που έχουμε ρίξει άλλα το πιπέρο, πρέπει να ράψουμε και την κοιλιά για να μην μας φεύγουν τα υγρά. Χωρίς να βάλετε τίποτα μέσα. Δεν βάζουν ποτέ τίποτα μέσα στο αρνί τους. Δένουμε την κοιλιά σφιχτά, που μπορούμε να τη δέσουμε με σακοράφα και σπάγο της φωτιάς ή να το ράψουμε με σύρμα. Είχε κάνει από κάτω, έδεσε τον κόμπο στις δύο κλωστές και το πέρασε ανάμεσα, σαν καντιλίτσα είναι. Βάζουμε και λίγο θαλασσινή δέσιμο. Έχω μάθει και τα δεσίματα, όλα τα έχω μάθει. Καντιλίτσα να θυμάστε, όσοι ξέρετε από δεσίματα, καντιλίτσα έκανε. Πιάνουμε και τις δύο πλευρές. Ράβει πολύ σφιχτά. Και μία από την άλλη. Με τη σακοράφα. Και έτσι θα μείνουν τα υγρά μέσα, όπως ψήνονται, θα γυρνάνε στο γύρισμα γύρω-γύρω και αυτή θα πηγαίνουν σε όλο το κρέας. Έχετε τα αρνάκια σας εδώ, βγαίνουν ζουμερά, ρε παιδί μου. Είναι καλοψημένα, είναι ζουμερό το κρέας, είναι μαλακά, είναι γλύκισμα. Λουκούμι γίνονται. Και έχουν και ένα μυστικό. Απ' έξω δεν θα δείτε να βάλει αλατοπίπερο καθόλου τώρα. Το αλατοπίπερο θα μπει σε λίγο. Ακούστε το κόλπο που κάνει για να πιάσει το αλατοπίπερο εξωτερικά του αρνιού. Όταν το βάλουμε πάνω στη φωτιά και αρχίσει να το χτυπάει πύρα και λαδώσει, τότε το ρίχνουμε έξω γύρω-γύρω, όπως γυρίζει. Όπως γυρίζει σούβλα. Εμείς έχουμε στη χούφτα μας και το ταΐζουμε με λίγο αλατοπίπερο και είναι εντάξει. Εγώ λοιπόν, επειδή έχω φάει παντού αρνιά, αυτό έτσι όπως το κάνετε εδώ είναι το κάτι άλλο. Είναι νόστιμο, μένει αυτή η νοστιμιά. Σε πολλά μέρη το κάνουν, αλλά δίστανται οι γνώμες από ψίστη σε ψίστη. Ναι. Ναι, ναι. Ακόμα και εδώ βλέπουμε διαφορές στα ψησίματα. Από χωριό σε χωριό έχω δει διαφορετικά ψησίματα. Επαγγελματικά είναι τα ίδια, είναι βασικά. Τα ίδια ταιριάζουν. Τώρα στα σπίτια ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί ό,τι θέλει. Διάφορο τρόπο δεσίματος, άλλος με σφιχτήρες, άλλος με τέτοια. Η διαφορά με τα αρνάκια και τα κατσικάκια που κάνουν εδώ στη Ρούμελη είναι ότι είναι μόνο το κρέας, αλάτι και πιπέρι. Σε πολλές περιοχές όπως είναι στα νησιά του Αιγαίου, εκεί κάνουν γεμιστά. Ή το μισό αρνί ή ολόκληρο το αρνί γίνεται γεμιστό με γεμίσεις νησιώτικες που έχουν μέσα ρύζι, αυγά, τυριά,
Εδώ άλλοι στη Ρούμελη. Βάζουν άρωμα λεμονόκουπες μες στην κοιλιά. Ναι, πολλά βάζουν. Με ρύζι, με τέτοια. Ναι. Έχει κάθε μέρος έχει τα δικά του. Ανά την Ελλάδα διήστανται οι το παραδοσιακό και εδώ στη Ρούμελη είναι το αρνί μου, αλάτι και πιπέρι. Ναι. Και είναι, παιδιά, γλύκισμα. Και οι περισσότεροι εδώ στην περιοχή προτιμούν αρνί, γιατί την επόμενη μέρα το αρνί που το τρώνε κρύο σε θερμοκρασία δωματίου, την επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ενώ το κατσικάκι πρέπει να το φας εκείνη την ώρα όσο είναι ζεστό. Μετά δεν έχει λίπος και στεγνώνει και δεν τους αρέσει πάρα πολύ. Εμείς στα νησιά κατσίκια τρώμε περισσότερο. Κατσικάκια και ρυφάκια. Το προτιμάει πολύ κόσμος γιατί είναι πιο υγιή. Με τη μόνη διαφορά ότι το αρνί μπορεί να τη φας και κρύο την άλλη μέρα. Το αρνί τρώγεται και κρύο και συνήθως εδώ. Το κατσίκι τρώγεται μονάχα ζεστό εκείνη την ώρα που το βγάλεις. Άμα κρυώσει δεν τρώγεται. Να πούμε και το έθιμο που έχουν εδώ στο Γαλαξίδι, το οποίο και εγώ όταν ήρθα εδώ σαν νύφη το έμαθα. Κυριακή του Πάσχα, υποκανονικές συνθήκες και ΠΚΑΠΑ, προ-κορονοϊού, κάθε αυλή και κάθε σπίτι έχει τη δική του σούβλα. Και τι κάνουν εδώ, χωρίς καλέσματα, δεν σε καλεί ο άλλος έλα να ψήσουμε αρνί, ξεκινάει ο νοικοκύρης με το γιο του, τη μαμά του και τον μπαμπά του, δεν ξέρω με την οικογένεια, ξεκινάει το σούβλισμα και στο διπλανό σπίτι το ίδιο, δηλαδή ξεκινάνε όλο το σούβλισμα και μετά ανταλλάσσουν επισκέψεις από αυλή σε αυλή. Αυτό είναι κάτι μαγικό που πραγματικά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν πρώτο ήρθα εδώ στο Γαλαξίδι και είναι μια πάρα πολύ ωραία παράδοση που την κρατάνε ακόμα και τώρα. Εύχομαι και του χρόνου να μπορέσουμε να το κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι, πάμε για τη φωτιά. Πάμε για τη φωτιά. Τα μικρά μυστικά είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Όταν η πόλη μας έχει ξεκολλήσει και θα γυρνάει στο ψήσιμο γύρω-γύρω, παίρνουμε οδοντογλυφίδες οι οποίες δεν καίγονται στο ψήσιμο και θα τις βγάλουμε όταν είναι έτοιμο το αρνί και τη ράβουμε εδώ έτσι. Το περνάς επάνω, το πιάνεις ράμα για να μην φεύγει, Ναι, έτσι. Μικρά μυστικά που όμως κάνουν τη διαφορά. Η μπολιά είναι πολύ χρήσιμη στο ψήσιμο, δίνει γεύση, γυρίζει το λίπος γύρω-γύρω. Και γλιστράει πάνω στο λαρδόνι που λέμε, ενυδατώνει, δίνει λιπαρότητα για να μην καίγεται και να παραμένει ζουμερό, να ψήνεται σωστά. Η φωτιά μας είναι έτοιμη και ήρθε η ώρα να το βάλουμε στην ψησταριά. Στην αρχή, επειδή έχουμε δυνατή φωτιά, το βάζουμε ψηλά, για να μην μας αρπάξει και απ' έξω. Επειδή θα το ψήσουμε με μοτέρ και το γύρισμα είναι σταθερό. Έχει αργό και γρήγορο, αλλά δεν μπορεί να είναι όσο γρήγορο να το δουλέψουμε στο χέρι, όταν γυρνάμε τη σούφλα με το χέρι. Γι' αυτό θα το βάλουμε ψηλά. Είναι έτοιμο, η φωτιά μας δεν μπαίνει από κάτω. Μπαίνει στα πόδια και στις πλάτες, στο πλάι. Και με το γύρισμα το χτυπάει από όλες τις μεριές. Τώρα λοιπόν το ξεκινάμε ψηλά που είναι δυνατή η φωτιά και όσο θα ψήνεται και η φωτιά θα πέσει θα βλέπουμε που έχει αδυναμία, που χρειάζεται φωτιά. Χρειάζεται προς τα μπούτια, χρειάζεται προς τις πλάτες και ανάλογα θα μετακινούμε τη φωτιά, θα την ταΐζουμε με άλλη φωτιά που έχουμε δίπλα και όταν χρειαστεί και η φωτιά προς το τέλος θα το κατεβάσουμε. Μετά από μία ώρα το κατεβάσαμε μία σκάλα, η φωτιά παραμένει να είναι στο πλάι, δεν είναι από κάτω και θα το πιπερίσουμε τώρα που έχει λαδώσει λίγο απ' έξω να δώσουμε γεύση. Όπως γυρίζει γύρω γύρω. Είναι έτοιμο και απ' έξω. Ωστόσο βλέπουμε ότι η θράκα έχει πέσει, έχει πέσει η ζέστη πιο περισσότερο και την έχει απλώσει λίγο. Προς τη μία άκρη και προς την άλλη άκρη. Στα δύο σημεία πάντα βάζουμε. Πάντα στα δύο σημεία, ωραία. Στο τέλος θα βάλουμε φωτιά όπου χρειάζεται, όπου υστερεί στο ψήσιμο. Και είπαμε Γιώργο μου ότι είναι γύρω στα 13 κιλά και μου είπες ότι θέλει εμπειρικά γύρω στις 3 ώρες. Αλλά πρέπει το στυλ που το γυρνάμε. Αλλά πρέπει να παίζουμε και με τη φωτιά. Πού δεν θέλει για να μην μας αρπάξει και πού χρειάζεται. Θα την πηγαίνουμε πέρα δόθη.
Σιγά σιγά βλέπουμε τα κόκαλα να αρχίζουν να ανοίγουν εδώ και πάνω εδώ αρχίζουμε και βλέπουμε να βγαίνουν αφροί. Βλέπετε τους αφρούς στην επιφάνεια. Αυτό δείχνει ότι πλησιάζουμε προς το τελείωμα. Θέλει λίγο ακόμα βέβαια. Έτοιμο. Στάζει. Στάζει. Ακούγεται. Ακούγεται ακόμα το ψήσιμο. Για 5 λεπτά ακόμα θα συνεχίσει να ψήνεται. Επάνω η πετσούλα τρέμει και αφρίζει. Το πασχαλινό τραπέζι της Ρούμελης παραδοσιακά έχει πάνω κόκκινα αυγά όπως σε όλη την Ελλάδα. Έχει ελιές αμφίσεις, φημίζονται οι ελιές αμφίσεις. Είναι βρόσιμη ελιά, δεν κάνει για λάδι, είναι για φάγωμα. Έχει χορτόπιτα με πάρα πολλά χόρτα και φρέσκα ντόπια υλικά. Έχει την περίφημη ρουμελιώτικη αυγόπιτα που γίνεται με φρέσκα τυριά, με φέτα, αυγό και γάλα. Οπωσδήποτε έχει τη φρέσκια μυζήθρα. Έχει το λαμπρόψωμο, το ψωμί του Πάσχα. Έχει τη σικοταριά στο τηγάνι και δίπλα έχουμε το ψωμοτήρι, είναι παραδοσιακό τυρί και τα κουλουράκια της Λαμπρής. Γιώργο μου, ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά και από μένα. Να έχετε καλή επιτυχία στο ψήσιμο, να περάσετε καλά, χρόνια πολλά, καλή ανάσταση και υγεία. Τόσα μυστικά που είπες, πώς να μην έχουν επιτυχία. Σουβλίστε το αρνί σας όπως το κάνουν εδώ στο Γαλαξίδι. Τέτοιο σουβλιστό ρουμελιώτικο αρνί δεν έχετε ξαναφάει. Είναι το κάτι άλλο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, καμπανάκι οπωσδήποτε για να μαθαίνετε πρώτη ώρα πότε έρχεται νέο βίντεο. Από κάτω περιμένω τα σχόλιά σας και φιλιά πολλά, να είστε όλοι καλά.